21η Μαρτίου είναι η Παγκόσμια Μέρα Ποίησης. Με αφορμή λοιπόν τον, και βλέπουμε και τη χαρακτηριστική αφίσα. Με αφορμή λοιπόν την συγκεκριμένη μέρα, τον συγκεκριμένο εορτασμό και βέβαια τα μηνύματα τα οποία προκύπτουν μέσα από την Παγκόσμια Μέρα Ποίησης, έχουμε μια εξαιρετική πρωτοβουλία του Κέντρου Κριτικής Λογοτεχνίας, το οποίο και οι άνθρωποι του οργανώνουν μια εκδήλωση συνομιλία με την ποίηση και για την ποίηση τεσσάρων κριτών ποιητών. Κατά κάποιο τρόπο, ψυχή της συγκεκριμένης εκδήλωσης, η κυρία Ελένη Κοβέο, η οποία είναι διευθύντρια της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης και βέβαια φιλόλογος. Πάμε να τη συναντήσουμε. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Με όμορφα συναισθήματα και ξεχωριστά μηνύματα να μένετε να πλημμυρίσει το σπίτι του πολιτισμού το προσεχέ Σάββατο 18 Μαρτίου στις 6 το απόγευμα. Μάλιστα. Το Κέντρο Κριτικής Λογοτεχνίας έχει αναλάβει την πρωτοβουλία να τιμήσει 4 Κρήτες ποιητές. Πρόκειται για τον Θεοδόση Κοντάκη, με καταγωγή από την Ιεράπετρα, την αείμνηστο Ευαγγελία Πετρουγάκη, γέννημα θρέμα του Ηρακλείου, τον Ρεθυμιώτη Γεώργιο Φρυγανάκη και τον Χανιώτη Μανώλη Λεφάκη. Ευελπιστούμε ότι θα είναι μία εκδήλωση στην οποία θα συμμετέχει το ρεθυμιώτικο κοινό. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο σπίτι του πολιτισμού στις 18 το Σάββατο, όπως και εσείς είπατε. Έτσι. Πώς προέκυψε αυτή η πρωτοβουλία, πραγματικά μια καινοτομία στο κομμάτι του προγραμματισμού μιας εκδήλωσης? Δεν είναι ακριβώς καινοτομία. Το Κέντρο Κριτικής Λογοτεχνίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης. Αναφέρομαι γενικότερα στο πώς αντιλαμβάνονται κρίτες, και άλλοι φορείς, ναι, τη σχέση με την ποίηση. Ναι, ναι, ναι. Εννοείται πως το κέντρο διαχρονικά, ναι, συμβάλλει. Ναι, αλλά κάθε χρόνο στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ποίησης παρουσιάζουμε Κρήτες ποιητές, γιατί μας ενδιαφέρει η Κρήτη να γνωρίσει τον ποιητικό λόγο που η ίδια παράγει. Έτσι, πιστεύουμε, ναι, ότι κάθε τόπος έχει τις ιδιαιτερότητές του. Οι ποιητές, οι Κρήτες ποιητές, έχουν άλλες παραστάσεις, άλλα βιώματα, άλλα ακούσματα και αυτά τα βιώματα, αυτές οι παραστάσεις, ναι, ναι, βγαίνουν στον λόγο τους. Και μας ενδιαφέρει να συγκινηθούμε, γιατί η ποιήση δεν είναι τίποτα άλλο, αλλά ένας συγκεκριμένος τρόπος διαχείρισης των λέξεων, έτσι ώστε να προκληθεί συγκίνηση. Ποιες είναι αυτές οι παραστάσεις, ποια είναι αυτά τα βιώματα τα οποία κάνουν τους Κρήτες ποιητές διαφορετικούς, όπως μας λέτε κι εσείς? Κάθε ποιητής έχει διαφορετικό τρόπο να μας συγκινήσει. Και μόνο το γεγονός ότι υπάρχει αυτό το γλωσσικό ιδίωμα που πολύ συχνά περνάει στον ποιητικό λόγο των Κρητών. Έτσι. Υπάρχει το τοπίο, ο τόπος που εκφράζεται μέσα από την γλώσσα των Κρητών ποιητών. Όλα αυτά μας βοηθούν να γνωρίσουμε με έναν διαφορετικό, πιο συγκινημένο λόγο την Κρήτη. Σε ποιους απευθύνεται έτσι μια πρόσκληση ζεστή και όμορφη προκειμένου να δώσουν το παρόν και να συμμετέχουν σε αυτή την ξεχωριστή και όμορφη πρωτοβουλία? Σε όλους τους Κρήτες που θέλουν να γνωρίσουν τη φωνή του τόπου τους. Πολύ τον όμορφη. Λόγο του τόπου βέβαια, τους. Βέβαια, βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία. Θα χαρώ πάρα πολύ να τα ξαναπούμε και σε δεύτερο χρόνο, προκειμένου να εστιάσουμε και στα συμπεράσματα τα οποία θα προκύψουν μέσα από την εκδήλωση του Σαββάτου.
Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Κοβέου. Σας ευχαριστώ και εγώ.